Κοιτάξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, για το αν οι μέρες αυτές της κυβέρνησης είναι μετρημένες, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μετράτε χίλιες μέρες που ζητάτε εκλογές. Άρα, νομίζω ότι το πόσες έχετε να μετρήσετε μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 19, θα μετράτε για άλλη μια τετραετία και εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Ακούσαμε πολλά. Δεν έχω καταλάβει εγώ τι κατάλαβε η Νέα Δημοκρατία ότι έχει κάνει λάθος από την πολιτική της εκεί. Διότι άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος αυτή την αίθουσα. Ακούσαμε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, ότι η ΕΡΤ δεν πρέπει να λέει ειδήσεις. Ακούσαμε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αμφισβητούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνδικαλίζεστε. Και να αρχίζουν και να τελειώνουν με τα προβλήματα του συνδικάτου των εργαζομένων της ΕΡΤ. Δεν την καταλαβαίνω αυτή την προσέγγιση. Ομολογώ, δεν είπε κανένας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς, προφανέστατα και υπάρχουν. Αλλά θα επαναλάβω εμφατικά. Η ΕΡΤ από τότε που άνοιξε είναι στην καλύτερη της στιγμή και θα συνεχίσει να κάνει τα βήματα τα θετικά. Σας είπα ότι όταν άνοιξε δεν μπορούσε να πάρει φορολογική ενημερότητα και να εισπράξει ανταποδοτικό τέλος. Είχε απαξιωμένες δομές. Κάθε μέρα που περνάει δίνεται μάχη και κάθε μέρα μία μάχη κερδίζεται.